Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλό ξημέρωμα, ξημέρωσε δηλαδή πια. Σαββάτου, 20 του μηνός. Του Λαζάρου σήμερα, Βαΐων αύριο και πάμε σε μεγάλη, για τη μεγάλη εβδομάδα. Καλημερίζουμε την παρέα μας. Η κυρία Ιωάννα Κοντούλη, υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα, κυρία Κοντούλη. Καλημέρα. Αρκετά χρόνια έχουμε να τα πούμε. Αρκετά. Όταν ήσασταν επικεφαλής των τότε οικολόγων. Ναι. Ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δίπλα σας είναι ο κύριος Λευτέρης Νικολάου, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Πρώτη φορά υποψήφιος. Όχι, μου και στις προηγούμενες ευρωβουλευτές. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Η κυρία Έλληνα Ράπτη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα. Και βεβαίως ο κύριος Δημήτρης Καμένος, ανεξάρτητος βουλευτής Β' Πειραιά και πρόεδρος Δύναμη Ελληνισμού. Καλημέρα. Κύριε Καμένος, εσείς τι λέτε? Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν και υποστήριζαν στο πεζοδρόμιο και προεκλογών το προλεταριάτο, συγγνώμη και από το ΚΚΕ, αλλά σας κλέψανε λίγο το περιεχόμενο. Εντάξει, να αποφύγουμε τώρα τους χαρακτηρισμούς. Όχι, το λέω, όχι. Λέω, να αποφύγουμε. Έχουν κάνει, δεν υπάρχει λόγος. Στο τραπέζι. έχουν κάνει παρέα με την εξουσία, είναι με τους κεφαλαιοκράτες. Δεν έδωσα απάντηση το Μαξίμου για τις κατηγορίες ως όφιλε. Ελπίζω να γίνουμε συγκεκριμένοι σε αυτό, δύο τι να είναι. Ή ο κ. Μαρινάκης λέει αλήθεια, είναι ή ψέματα. Εγώ ελπίζω. Φαντάζομαι και εύχομαι οι εισαγγελείς, κύριε Μαυραγάνη μου, είμαστε σε χώρα εκτός δικαίου. Ναι. Θέλουμε όλοι να ελπίζουμε και όλοι παλεύουμε γι' αυτό. Ο εισαγγελέας να παρέμβει μόνος του και να πει: έχουμε κατηγορίες, ελάτε εδώ κύριε Μαρινάκη μου, ελάτε εδώ κύριε Παπά μου. Είναι βαριές οι κατηγορίες αυτές. Φανταστείτε τον κύριο Σαββίδη να κατεβαίνει σε έναν διαγωνισμό όπου ο υπουργός του, που κάνει το διαγωνισμό, λέει σε έναν συνδιαγωνιζόμενο του κυρίου Σαββίδη που έδωσε 60-70 εκατομμύρια να πάρει την άδεια, έτσι, ναι, όσα έδωσε ο καθένας. Δώσε δάνεια στον διπλανό, ως κατηγορία λέω τώρα, για να συμμετέχει και ο άλλος. Όλα αυτά είναι απιστία κατά το δημόσιο. Είναι στημένος διαγωνισμός, δεν είναι τον υπουργό. Άρα λέτε ότι πρέπει να γίνει έλεγχος. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός και αθέμητη πρακτική προς τους υπολείπους όλους. Τον κύριο Λαφούζο, όποιος έδωσε λεφτά. Ναι. Ξαναλέω, αυτά πρέπει να ελεγχθούν από τον εισαγγελέα. Σαφώς δεν έδωσε απάντηση από το Μαξίμου για την ταμπακέρα. Να μας πει και ο κύριος Νικολάου, για να πάμε και στον κύριο Καμένο, να έχουμε μια πρώτη. Τώρα αυτά λίγο για τις πρέζες, για τον κύριο Μαρινάκη, και θα προσέχουμε λίγο γιατί. Να αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς, παρακαλώ, ναι, πολύ όλους. Ναι. Κύριε Καμένο, εσείς τι λέτε? Η συκοφαντική δυσφήμιση δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες του Υπουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Όταν την ασκεί ο ίδιος. Πολύ σωστά. Όταν εγώ βρίσκω την κυρία Μαυραγάνη και είμαι Υπουργός Παιδείας ή Υπουργός Οικονομικών, θα πρέπει να πάω σε ένα αστικό δικαστήριο. Δεν θα πρέπει να πω ότι είμαι υπουργός παιδείας, άρα δεν θέλω την άρση της ασυλίας μου όταν μου κάνετε μήνυση γιατί σας έβρισα. Mm-hmm. Αν κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, όπως κατηγορούνται για μένα λάθρα και έχω πει από πέρυσι ότι δεν υπάρχει τίποτα στην Οβάρτηση, έχω κατηγορηθεί από την κυβέρνηση γι' αυτό. Ο κ. Λοβέρδος και ο Σαλμάς. Πέφτει σε όνομα υπουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων, σωστά, ο εισαγγελέας το στέλνει και εμείς πρέπει να ζητήσουμε άρση, μια άρση ασυλίας όπως κάνει η Επιτροπή Διοντολογίας. Το να κρύβεται τώρα, κύριος Καμένος, κύριος Πολάκης, εφόσον μιλάμε για συκοφαντική. Να πω κάτι, αν κάποιος. Αν κάποιος δεν τρακάρει, θέλει να έρθει η ασυλία του, δεν άρεται. Τι μου λέτε τώρα? Πέφτει γραμμή. Υπάρχει επιτροπή της Βουλής του. Υπάρχει μια νομιμότητα, κυρία Κοντούλη μου. Εσείς, αν γίνετε ευρωβουλευτής μεθαύριο, εξωστε εύχομαι να φάτε τον κύριο Παπαδημούλη το χαφιέ σας. Να σας πω κάτι άλλο. Είναι πολιτικός χαφιέ γιατί βγάζει φωτογραφίε και μα στέλνει έξω. Το κάνω. Εγώ παίρνω την ευθύνη. Τρακάρετε μεθαύριο. Μην το κάνετε. Μην το τρακάρετε στον δρόμο. Παραβιάζετε τον κόκκι, είστε μεθυσμένοι. Θα πείτε είμαι ευρωβουλευτής, να μην δικαστώ. Όχι, εγώ δεν υπάρχει. Αυτό έγινε τώρα. Αυτό. Άλλο σας λέω. Ο Πολάκης γιατί το λέει. Άλλο σας λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που μπλέκανε σε κυκλώματα παιδεραστίας. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην θολώνετε τα νερά. Ο κόσμος. Δηλαδή δεν είναι όλα ίδια. Δεν ξέρω. Ξέρετε κάτι για το κόμμα σας για παιδεραστίες? Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό που λέω και καταλάβετε τι δεν λέω. Απαντάτε, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος, ναι, Πολάκης κατηγορείται για συκοφαντική δυσφήμιση. Και ο κάθε, ναι, Πολάκης δεν είναι άμα λέει όχι δεν θέλω να έρθει η ασυλία μου. Αυτό είπε εγώ δεν θέλω. Δεν είναι αυτό. Υπάρχει μια επιτροπή. Δηλαδή όποιος είναι μέσα στη Βουλή και είναι νομι, θέλω, είναι σύνομα, δεν άρεται. Είναι λογικό, το να καταλάβω. Κύριε Καμένο, αυτό το κοινοβούλιο έχουμε, υπάρχει επιτροπή. Τι λέτε ψέματα τώρα? Θα δούμε στην ψηφοφορία. Κύριε Καμένο, ως προς την ουσία. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν ένας υπουργός ζητάει να μην αρθεί η ασυλία του, ενώ παραβιάζει ίδιο στον νόμο με αυτό που αιτείται. Υπάρχει επιτροπή που ζητάει την άρση. Και οι βουλευτές στην επιτροπή ψηφίζουν.
και η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα από την ουσία του άρθρου που έτσι απαξιώνεται η πολιτική. Ειρήνη Μύρη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Καμένε, για να μην φεύγουμε από την πυρήνα τη κουβέντα. Απαξιώνεται η πολιτική. Παρακαλώ πολύ. Καλά κάνατε και αναφερθήκατε και αναπτύξατε τι είναι αυτό επιτέλους το άρθρο 86 και πώς ο καθένας το χρησιμοποιεί. Στην ουσία τώρα τη υπόθεση. Για την υπόθεση Νοβάρτης. Αν υπάρχουν στοιχεία, πρέπει να λεχθούν ή όχι. Δεν το συζητάμε, δεν υπάρχουν στοιχεία. Μα εγώ ρωτάω. Δεν ξέρω, εγώ έχω διαβάσει τις φωτογραφίες εδώ και 1,5 χρόνο. Τι έχω διαβάσει. Και προχτές. Ναι. Πού στοιχεία. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Για πολιτική εμπλοκή. Για πολιτική εμπλοκή. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχουν. Εγώ σας ρωτάω αν πρέπει να ελεγχθούν. Όσοι κατηγορούνται. 4.000 γιατροί με ένα CD από τη Citibank. Για πολιτικούς δεν έχει βρεθεί ούτε στο FBI ούτε στην Ελλάδα πουθενά πολιτικό χρήμα. Αυτό είναι απλώς δηλητήριο. Άρα αυτό εκεί να καταλήξουμε. Γιατί το έκανα. Γίνεται προεκλογικό. 14 μετά από 14 μήνες προεκλογικά ήρθε μετά από 14 μήνες. Οι μάρτυρες υποπροστασία έδωσαν κατηγορίες για τους 10. Είχαμε 10 κάλπες στη Βουλή. Οι 4 αθώθηκαν, μπήκαν αρχείο. Ήταν αναξιόπιστοι οι μάρτυρες ήδη για τους 4. Οι σκιές πάντως, κύριε Ψαριανέ, μένουν. Μα γι' αυτό οι γίνεται αυτή η ιδέα. Αυτό δεν πρέπει να δίνει σκιά. Κυρία Κοντουλή, κυρία Κοντουλή, ακριβώς που λέτε για τη δικαιοσύνη. Κυρία Κοντουλή, επειδή λέτε για τη δικαιοσύνη. Αλλά προσέχετε τι λέτε για το μετά, θα είστε εκτεθειμένοι σε μηνύς και αγωγές. Αν είναι εκτεθειμένοι, που υπερασπιζόντα και τον κύριο Παπαντοπίου. Παρακαλώ, ολοκληρώστε η γραμμή του κύριου Νικολάου. Ένας που κατηγορεί. Μην κατηγορείτε όλο τον κόσμο. Εσείς, αν το τεκμήριο, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Το τεκμήριο θα δω παρακαλώ πολύ. Είπατε για ναρκωτικά και για πρέζες για το Μαρινάκι. Αυτά καταγράφονται, δεν λέτε έτσι. Είπατε τα πλοία του. Είπατε πρέζες. Τα πλοία του τα κουβαλάγανε. Είπατε για πρέζες. Δεν τα κουβαλάγανε τα πλοία του. Κυρία Κοντουλή. Τα πλοία του. Γιατί. Τον Ουρουάν την κουβάλαγε. Τα πλοία του. Ποια είναι δικά του ήταν του Μαρινάκι τον Ουρουάν. Είστε καλά σα. Να παρακαλέσω πριν από τώρα δικαστήριο. Παρακαλώ. Δεν είμαστε δικαστήριο. Δεν θέλουμε να γίνουμε. Μην μπούμε σε αυτέ τι διαδικασίε τώρα. Δεν είναι σωστά. Με συγχωρείτε, επειδή λέμε για τη δικαιοσύνη και δεν μπαίνουμε στα χωράφια τη δικαιοσύνη. Το γεγονό ότι η υπόθεση ήρθε μετά από 14 μήνες. Ένα μήνα πριν τις ευρωεκλογές και 2-3 μήνες πριν τις εθνικές. Μπορεί να σημαίνει κάτι όμως. Δηλαδή, το λέγε και μένει κάτι. Μήπως και η κυβέρνηση, αυτό που λέει τουλάχιστον είναι αντιπολίτευση και αξιωματική, εργαλοποιεί ένα μέρος της δικαιοσύνης για πολιτικούς λόγους. Γιατί αν δεν υπάρχουν στοιχεία. Για ποιο, για την Νοβάρτης. Ναι, για την Νοβάρτης. Μα τι δεν υπάρχουν στοιχεία. Ξαφνικά ξύπνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε: βρε παιδιά, ναι, να κάνω ένα σκάνδαλο. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, α, έτσι λέτε. Αυτό που λέει ο δύο απαταιώνες, αυτό λέει ο απαταιώνες. Αφήστε το λοιπόν. Αφήστε το λοιπόν. Όταν εγώ πω ότι η αν τα πω στη ΦΕΗ, η κυρία Κοντούλη πήρε 200.000 ευρώ. Και εσείς είστε υπουργός. Να σας πω. Γιατί δεν όμως, κύριε Καμένη, αφήστε να απαντήσετε. Να είστε προβουλευτής. Να σας πω τι λέει η δικογραφία. Εγώ δεν έχω ούτε την δικογραφία. Μπορεί να είσαστε. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Ούτε έχω διαβάσει λοιπόν. Να σας πω απλά τι λέει. Ούτε θέλω να μάθω τι λέει. Μα να μάθετε. Δεν είναι η δουλειά μου να μάθω τι λέει. Λέω εγώ ότι η κυρία Κοντούλη πήρε 200.000 ευρώ. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η δικογραφία. Δεν έχετε λεφτά στο λογαριασμό σας. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η δικογραφία. Αφήστε το. Να σας πω κάτι. Τώρα, ότι δεν έχω λεφτά στο λογαριασμό μου με τις offshore. Μα μπορεί να αφήσει να ξανά ανοίξει όλους τους λογαριασμούς. Βλέπετε ότι. Βλέπετε, βλέπετε, πολύ πάρα πολύ. Και θα σας πω εγώ ποιους βολεύει.